Πάμε στο Γάζι, καθώς εκεί ήταν προγραμματισμένη να γίνει μια πολύ όμορφη γιορτή. Ο ΑΕ Βασίλης ήταν προγραμματισμένο να φτάσει εκεί στο σημείο για να καταφέρει έτσι να χαρίσει χαμόγελα στα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε απευθεία σύνδεση με τον ΑΕ Βασίλη, νομίζω πως όχι. Θα κάνουμε με τον κύριο Αντώνη Βεργετάκη όμως, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονής Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από το λίγο βροχερό Γάζι. Λίγο βροχερό Γάζι, το οποίο όμως λίγο βροχερό ήταν αρκετό, κύριε Βεργετάκη, για να αλλάξει τα πλάνα και τον προγραμματισμό, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι εν μέρη άλλαξε τα πλάνα. Ο Άγιος Βασίλης μπορεί να μην ήρθε, αλλά τα ξωτικά είναι εδώ τριγύρω και μοιράζουν λιχουδιές στα παιδιά που βρίσκονται εδώ στο χώρο. Δεν αγυρώθηκε δηλαδή τελείως η εκδήλωση όλη αυτή. Εμείς να πούμε ότι παίρνουμε εικόνα, μας την δίνει ο συνάδελφος ο Στέλιος ο Χανιωτάκης, από τα όσα συμβαίνουν λοιπόν αυτή την ώρα στην πλατεία Κατσαμάνη στο Γάζι. Σωστά, μικροί και μεγάλοι έχουν έρθει για να μπουν σιγά σιγά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Περιγράψτε μας λίγο τι γίνεται αυτή την ώρα. Ναι, σωστά τα λέτε. Εδώ ο Δήμος Μαλεβιζίου φέτος έχει κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο Γάζι, στην πλατεία Κατσαμάνη. Είναι στολισμένη με τα περίπτερα από διάφορους συλλόγους όπως είμαστε και εμείς. Διασκέδαση, χαμόγελα, λιχουδιές στα παιδιά όπως προείπα. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς για αυτές τις Άγιες Μέρες να χαρούμε λίγο παραπάνω. Εσείς ως πολιτιστικός σύλλογος, κύριε Βεργετάκη, αυτές τις μέρες δίνετε συνεχώς το παρόν, έτσι, δηλαδή προσπαθείτε και με τις δικές σας τις δράσεις και με τη δική σας την παρουσία να συμβάλλετε στο κλίμα των ημερών. Ναι, όλο το χρόνο γίνονται εκδηλώσεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι περισσότερες φυσικά, αλλά και το χειμώνα δεν σταματάμε, κάνουμε τις χριστουγεννιάτικες γιορτές μας, το Πάσχα, γενικότερα όλο το χειμώνα. Προσπαθούμε να δίνουμε το παρόν όπου μπορούμε. Τι σας λένε και οι κάτοικοι της περιοχής και περισσότερο τα παιδιά? Περίμεναν αυτές τις μέρες πώς και πώς, και βάζει να βλέπουμε και το σκηνικό το οποίο έχει στηθεί στην πλατεία, ιδιαίτερα εορταστικό. Είναι. Τα παιδιά, πιστεύω ότι είναι τα Χριστούγεννα για τα παιδιά. Έτσι. Και για τα μεγάλα παιδιά, κύριε Βεργετάκη. Υπάρχουν και μεγάλα παιδιά. Και για τα μεγάλα παιδιά, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Άρα... Υπάρχει αισιοδοξία, ναι. Χαμόγελα βλέπουμε, ευχές δίνει ο ένας τον άλλο. Πολύ, πολύ όμορφα. Μπράβο. Άρα να περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες, έτσι, δράσεις εκεί στο συγκεκριμένο σημείο και με εσάς, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονής, αλλά και με άλλους συλλόγους. Φυσικά. Κατά τη διάρκεια όλων των εορτών, μέχρι και αρχές του καινούργιου έτους, γίνονται κάθε μέρα εκδηλώσεις εδώ, και για μικρούς και για μεγάλους. Εμείς πιστεύω να ξαναπαρευρεθούμε με όλο το πλάνο που είχαμε και να έρθει και ο Άγιος Βασίλης πριν τα Χριστούγεννα φυσικά. Ελπίζω να βοηθήσει αυτό και ο καιρός. Έτσι, για να πούμε βέβαια αυτό. Και στον κόσμο ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένο να έρθει ο Άγιος Βασίλης στην περιοχή και τα παιδιά να πάρουν δωράκια από εκείνον, αλλά υπήρξε η αλλαγή του προγραμματισμού και λόγω του καιρού. Πάντως, όπως και να έχει, ανανεώνεται το ραντεβού. Οι μέρες είναι πολλές, από εδώ και στο εξής, ανανεώνεται το ραντεβού. Ναι, σωστά. Απλά θα ήθελα να πω στον κόσμο που είναι εδώ κοντά που θέλει να έρθει, η βροχή δεν είναι απαγορευτική. Μπορούν να έρθουν, μια μπρελίτσα δεν βρέχει πάρα πολύ, να δουν εδώ το χώρο, να δουν και το παζάρι μας που έχουμε εδώ, να μπούμε στο κλίμα. Έτσι, να μπούμε στο κλίμα. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί καμιά φορά οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν και την ίδια ώρα υπάρχουν άνθρωποι πίσω από εκδηλώσεις και από πράγματα τα οποία έχουν διοργανωθεί, οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή τους και με πολύ μεγάλο μεράκι έχουν ετοιμάσει πράγματα. Άρα είναι καλό ο κόσμος να εμπιστεύεται αυτές τις πρωτοβουλίες, θα το πω έτσι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βεργετάκη. Ναι. Εμείς ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και σε εσάς. Καλές γιορτές. Καλή συνέχεια σας στις δράσεις, στις όμορφες δράσεις τις οποίες κάνετε.